Έχουν φτάσει τα εννέα στι ελεύθερε περιοχέ. Είχαμε και στα κατεχόμενα. Ε, Αυτέ δυστυχώ δεν καταγράφονται mm -hmm. ε, αυτά τα κρούσματα, τα οποία μπορεί να είναι άλλα τόσα, ναι. με ακόμα ένα θάνατο εκεί ή δύο, δεν θυμάμαι. Mm -hmm. Αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον ένα θάνατο. Και αυτά τα κρούσματα είναι αρκετά να μα φέρνουν σε εγρήγορση, ειδικά τι αρχέ, ε, τι υγειονομικέ, του γιατρού ναι. κυρίω ώστε να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση. Ναι. Όσον αφορά την πρόληψη, δεν υπάρχει εμβόλιο. Mm -hmm. Υπάρχουν όμως οι τρόποι καταπολέμηση των κουνουπιών. Δυστυχώς όμως αυτός ο ιός με από όλα τα είδη των κουνουπιών που υπάρχουν σχεδόν. Mm. Δηλαδή δεν το διακρίνει μια εξειδίκευση σε κάποια κουνούπια. Δεν είναι που... τύπος. Όπως yeah. ο Ζήκα... Που είναι στα κουνούπια έντε mm -hmm. ή η ε, ελονοσία που είναι στα κουνούπια στον ανοφελικό όνομα. Ναι. Που δεν μεταδίδεται με κανένα άλλο τρόπο. Άρα η, η καταπολέμηση των κουνουπιών είναι μεν ένα καλό μέτρο. Από αλλά, τα θηλυκά που τη συμπάνε, γιατί τα θηλυκά τη συμπάνε. Ναι, έτσι. αλλά είναι ένα καλό μέτρο, αλλά δεν μπορούμε να, να, να εξολοθρέψουμε 100% των κουνουπιών. Ναι. Αν είχε κάνει αυτό η ανθρωπότητα. Δεν θα είχαμε νόσου που να μεταδίδονται με τα κουνούπια mm -hmm. αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είναι αρκετά δύσκολη η υπόθεση. Από εκεί και πέρα είναι τα προσωπικά μέτρα πρόληψη, τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά και πάλι ένα τσίπμα κουνουπιού δεν εξισούται με νόσηση από τον ιό του ναι. δικού νείλου. Και επιμένω σε αυτό ότι και ακόμα και να, να μολυνθεί κάποιο με τον ιό του νείλου που... Στην πράξη του δημιουργεί κάποια νοσία, mm -hmm. ε, δεν σημαίνει ότι θα αναπτύξει την νόσο, γιατί μόνο ένα στους πέντε αναπτύσσει την συνήθι νόση, η οποία είναι ένα είδος, ας το πω, κρυολογήματος εισαγωγικά, mm -hmm. με, με πυρετό, πονοκέφαλο, εμετούς, μπορεί να έχουμε και ένα μη εξειδικευμένο εξάνθημα, mm -hmm. πονόλεμο, λεφαδενοπάθεια, η οποία... Αυτή είναι η συμπτυματολογία όμω, την οποία θα μπορούσε κάποιο ε, να παρεξηγήσει και να θεωρήσει ότι πρόκειται για ναι. μια απλή γρήπη, ναι, παραδείγματο χάρη. Αλλά αυτό το πράγμα αποδράμει μέσα σε πέντε ημέρε, έξι ημέρε, ναι. άρα δεν είναι κάτι το οποίο επιμένει από μόνο του. Mm -hmm. Άρα ε, δεν μα ανησυχεί ιδιαίτερα. Αυτό μα ανησυχεί ιδιαίτερα είναι άτομα τα οποία κάνουν ψηλού πυρετού, έντονο πονοκέφαλο, κάνουν πολλού αιμετού. Ε, καταβολή δυνάμεων, δηλαδή ναι. βρίσκονται σε κάποια κατάσταση σοβαρή νόσηση. Ο ιό είναι ο ίδιο για όλου. Απλά ναι. αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι καθορίζει το μέγεθο που θα επηρεάσει τον καθένα από εμά η ασθένεια. Δηλαδή είναι ανάλογα με το αν είμαστε στι ομάδε του πληθυσμού, αν είναι κάποιο ηλικιωμένο, αν είναι μικρό παιδί. Το κυριότερο, το κυριότερο είναι η ηλικία. Ε, άτομα άνω των 50 ετών συνήθω ανοσή mm -hmm. με τη σοβαρή μορφή και κυρίως άνω των 65 ακόμη και επίσης άτομα με βαρημένο ιστορικό όπως με σαχαρότητα, διαβήτη κυρίως, αλκοολική mm -hmm. αλλά και ανοσοκατασταλμένα άτομα, mm -hmm. άτομα mm -hmm. τα οποία λαμβάνουν ανοσοκαταστολή όπω άτομα που λαμβάνουν θεραπείες για καρκίνο ή για άλλες... Ναι. Ε, Κοινούς, ε, κοινός αυτούς που δεν είναι ψηλά το ανάσουπεντικό το του σύστημα. σύστημα. Από εκεί και πέρα τα παιδιά δεν είναι τα ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδα. Δεν είναι εκεί που βλέπουμε τις σοβαρές νοσήσεις και τους θανάτους. Mm -hmm. τους βλέπουμε στους ηλικιωμένους. Ναι. Άρα εκείνο που έχει σημασία είναι το κάθε άτομο να, να αντιληφθεί αν βρίσκεται σε μια κατάσταση σοβαρής και αμέσως να Συμβουλευτεί ο γιατρό ώστε mm -hmm. να γίνει έγκαιρα η διάγνωση. Γιατί από κάποιε προκαταρκτικές μελέτε φαίνεται ότι παρόλο ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένη θεραπεία, mm -hmm. υποστηρικτική θεραπεία κυρίω με κορτικοειδή, με στεροειδή, με κορτιζόνη δηλαδή, φέρουν, έχουν καλά αποτελέσματα. Mm -hmm. Και mm -hmm. εδώ θα ήθελα να δώσω και κάποια απλά στατιστικά mm -hmm. στοιχεία mm -hmm. από τον ECDC, ε, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Είναι τη τελευταία εβδομάδα μέχρι 20, 20, mm -hmm. 24 του μηνό. Ωραία. Και η Ελλάδα είχε μέχρι σήμερα, που άρχισε η περίοδο τη ενόση το 2019, με 88 κρούσματα mm -hmm. και 6 θανάτου. Είχε δηλαδή μια θνητότητα του 6,8%. Βέβαια, αυτό μπορεί να οφείλεται και στο μεγάλο αριθμό, αλλά και στο γεγονό ότι η Ελλάδα μπορεί να διαγνώσει και τα, να περιλαμβάνει και τα μη σοβαρά. Ναι. Τη μη σοβαρή νόση. Mm -hmm. Επειδή η Ελλάδα έχει τον ιό εδώ και 10 χρόνια τώρα και έχει αναπτύξει ένα σύστημα καλή παρακολούθηση. Μάλιστα. Mm -hmm. Η Ρουμανία είχε 11 κρούσματα, ήταν η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είχε δύο θανάτους, δηλαδή μία θνητότητα δεκα, στα κρούσματα, mm -hmm. 18,2%, που είναι η ψηλότερη θνητότητα που αναμένει κανείς. Αυτό ίσως αντανακλά και το πόσο καλή είναι και η ατροφαμαρκτική περίθαρψη της χώρας. Μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι στη Ρουμανία δεν είναι το ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα. Από εκεί πέρα η Κύπρος είχε 9 κρούσματα και ένα σάνατο, μια αθνηδότητα του 11,1%. Mm -hmm. Πάλι και αυτό αντανακλά πιστεύω ότι είναι η ατροφαμαρκτική μας περίδευση. Άρα δεν υπάρχει λόγος πανικού, ούτε ανησυχίας. Ναι. Ο ιός έχει εξαμπλωθεί... Δεν ξέρω αν μπορώ να δείξω αυτό το χάρτη. Ναι, βέβαια. Είναι Άρα ο τελευταίο μέχρι τι 22 Αυγούστου ναι. και δείχνει βασικά αυτά που είναι με κόκκινο. Είναι η, τα κρούσματα που έχουν συμμετεί στι χώρε το 2019. Mm -hmm. Τα υπόλοιπα χρώματα είναι τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βλέπετε, έχει καταλάβει, δεν είμαστε μόνοι mm -hmm. σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Άρα, ε, εκείνο που χρειάζεται είναι η αναγνώριση τη νόσηση. Τόσο από τον ίδιο ένα ασθενή, ώστε να πάει έγκαιρα στον γιατρό, ότι είναι πιθανό να είναι αυτό το πράγμα. Και δεύτερο, η, διάγνωση, η έγκαιρη διάγνωση από του γιατρού, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα υποστηρικτικά ναι. μέτρα. Τα συμπτώματα, όπω πώς...